Χρόνια πολλά σε όλες και όλους τους Ξυλοκαστρινούς, όλες και όλους τους Κορίνθιους. Είναι μια μέρα χαράς, μια μέρα γιορτής. Νομίζω ότι εμείς από την πλευρά μας έχουμε συμβάλει σε αυτό το γιορτινό κλίμα με τα δύο μεγάλα έργα που πριν από λίγες μέρες η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών ανακοινώσαμε, δηλαδή την ανακατασκευή των γεφυρών στον ποταμό Σίθα και στο Σκουπέικο ποταμό, την ολοκλήρωση του κόμβου της Λυκοποριάς, έργα που για δεκαετίες περίμενε το Ξυλόκαστρο και τα οποία συμπίπτουν με τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Σήμερα είναι η εορτή του Ξυλοκάστρου, γιορτάζει το Ξυλόκαστρο τον Άγιο Βλάσιο, τον Πολιούχο Άγιο. Εύχομαι σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες χρόνια πολλά και καλά. Εύχομαι σε όλους τους απανταχού της γης Ξυλοκαστρινούς να είναι πάντοτε υγιείς και αυτοί και οι οικογένειές τους. Το Ξυλόκαστρο είναι ένα σύμβολο για εμάς, για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Οφείλουμε όλοι μας να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να συσκατευτούμε μόνο στην ευθύνη που πρέπει να έχουμε όλοι μας για αυτόν τον τόπο, για αυτή την κοινωνία, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Το 2019 λοιπόν θα είναι ένας χρόνος που θα δοκιμαστούμε όλοι εμείς στο αμόνι της προσφοράς. Χρόνια πολλά και καλά στους απανταχού της γης Ξυλοκαστρινού. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Βλάσιος. Είμαστε στην πλατεία του, σε μια εμβληματική εκκλησία. Και το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε σε όλους είναι ενότητα, αγάπη με την ευλογία του Άγιου Βλάσιου. Θέλω και εγώ από τη σειρά μου να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους δημότες του Ξυλοκάστρου να έχουν υγεία και δύναμη και να χαρίζει σε όλους ό,τι καλύτερο. Ο Άγιος Βλάσιος. Καλημέρα σας. Εύχομαι σε όλους τους δημότες χρόνια πολλά. Η γιορτή του Αγίου Βλασίου είναι μια γιορτή που ενώνει όλους τους πολίτες. Εύχομαι σε όσους γιορτάζουν και είναι πολλοί χρόνια τους πολλά και εύχομαι στους απανταχού Ξυλοκαστρινούς υγεία και πρόοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τόπος μας διαθέτει και στην Αθήνα αλλά και στο εξωτερικό ένα θαυμάσιο δυναμικό ανθρώπων που δυστυχώς λείπει από το Ξυλόκαστρο, αλλά που είμαι σίγουρος ότι η σκέψη τους είναι εδώ μαζί μας. Εύχομαι ο Δήμος μας να προοδεύει και οι συνδημότες να ευημερούν.